Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την εικόνα και τις αντιλήψεις των νέων σήμερα δίνει σειρά ερευνών που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο Διανέωσης. Τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας που διαχωρίζει το υποεπεξεργασία κοινό σε δύο κατηγορίες, στην ηλικία από 17 έως 24 και από 25 έως 39 ετών, είναι τα εξής. Περισσότεροι από τους μισούς, τόσο από την πρώτη όσο και από τη δεύτερη ομάδα, εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον των Ελλήνων. Η συντριπτική πλειοψηφία κρίνει ως σημαντικότερες προκλήσεις την ανεργία, την έλλειψη ευκαιριών, τις χαμηλές αποδοχές και το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον. Σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν πως θα μετανάστευαν στο εξωτερικό εάν έβρισκαν δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες. Η πλειονότητα προτιμά περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας παρά τα πάσης φύσεως επιδόματα. Οι περισσότεροι όμως δίνουν προτεραιότητα στην εργασιακή ασφάλεια. Τέλος, σχετικά με την πανδημία, η εικόνα είναι η εξής. Το 70% των πολιτών εκτιμούν ότι πρόκειται για μια σοβαρή απειλή και όχι μια απλή ασθένεια. Η συντριπτική πλειοψηφία των νεότερων φαίνεται να έχει εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Μένουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Φέη Μακαντάση, η οποία είναι διευθύντρια ερευνών της Διανέωσης. Το είπα σωστά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Είναι συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της έρευνας και είναι κατά εξακολούθηση αυτά, έτσι. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχει βαθιές ρίζες που έρχεται από μακριά. Είναι αλήθεια. Άκουσα και τον συνεργάτη σαν πριν λίγο να αναφέρει τα ανησυχητικά στοιχεία ότι 7 στους 10 νέους θα μετανάστευαν στο εξωτερικό για να βρουν μια θέση απασχόλησης. Αρκεί εδώ να εισφέρουμε στη συζήτησή μας και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Μεταξύ του 2008 και του 2016 εκτιμάται ότι μετανάστευσαν περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες, οι οποίοι ήταν νέοι, άγαμοι, κάτοικοι των πόλεων και υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Επίσης, τα 3/4 εξ αυτών ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίου, ενώ το 1/3 εξ αυτών κατευθύνθηκε, είχε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ήταν πτυχιούχος ιατρικής ή πολυτεχνικής σχολής, κατευθύνθηκαν κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία να δέχονται το μεγαλύτερο μέρος. Αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτοί οι νέοι που μετανάστευσαν το διάστημα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, παρήγαγαν προϊόν αξίας 50 δις, πλήρωσαν φόρους 13 δις στις χώρες που τους φιλοξενούσαν, ενώ το ελληνικό κράτος, εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι, έχουμε δαπανίσει για τη μόρφωσή τους το ποσό των 8 δις. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και μια οικονομική αιμορραγία, πέραν του ότι χάνουμε νέους και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα. Νομίζω ότι με την προσέγγιση σας καλύψατε πλήρως όλο το φάσμα. Ήθελα να εστιάσω πραγματικά ότι σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που αιμορραγεί οικονομικά, επενδύει στη γνώση, επενδύει στις τεχνολογίες, την επιμόρφωση των νέων ανθρώπων, και όταν έρχεται η ώρα να αξιοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους για να κεφαλαιοποιήσει πράγματα, αιμορραγεί, και όλα αυτά κεφαλαιοποιούνται στο εξωτερικό με το ΕΠ που παράγεται εκεί και την τεχνογνωσία εκεί, και μετά την εισάγουμε εμείς είτε σε υπηρεσίες είτε σε προϊόντα. Έτσι δεν ανακάμπτει η χώρα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, με αυτά που εσείς καταγράφετε, που είναι μια φωτογραφία, καθαρή φωτογραφία, τι πολιτικές πρέπει να αναπτυχθούν? Υπάρχουν πολιτικές για την απασχόληση, τη συγκράτηση των νέων, τη στήριξη αυτών των ανθρώπων? Βλέπετε ότι τα κόμματα αναπτύσσουν κάποιες πολιτικές ή χαϊδεύουν πλάτες, κάνα ρουσφετάκι, ξέρετε, που ξέρουμε από τα παλιά, και όλα καλά. Και συνεχίζεται η αδικία. Γιατί αδικία βλέπει ο νέος και φεύγει, και αδιέξοδα. Αλλιώς δεν θα φεύγει. Κύριε Καρυπίδη, αυτός είναι και ο στόχος του ερευνητικού οργανισμού της Διανέωσης. Μέσα από τη χαρτογράφηση, μέσα από την ακτινογραφία των σύγχρονων Ελλήνων και Ελληνίδων, και κυρίως τώρα εδώ όπως βλέπουμε των νέων, αυτή να είναι μια πηγή πληροφορίας, ώστε οι θύνοντες χάραξης πολιτικής να δουν όλα αυτά τα στοιχεία, να εντρυφήσουν σε αυτά τα στοιχεία, που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Από τη μία πλευρά, ας πούμε, οι νέοι εμφανίζονται σε επίπεδο γενικού προσανατολισμού σε ευρωπαϊστές, που είναι πολιτικά μετριοπαθείς και οικονομικά και κοινωνικά φιλελεύθεροι, αλλά από την άλλη επιζητούν την εργασιακή ασφάλεια, επιθυμούν αυστηρότερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, αποφεύγουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και έχουν και έντονη δυσπιστία έναντι του πολιτικού συστήματος. Όλο αυτό σαν πληροφορία, προσπαθώντας μέσα σε ένα λεπτό να αποκρυσταλώσω, να αποκρυπτογραφήσω το ποιοι είναι οι νέοι σήμερα,
που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια αφαιρετική, ας πούμε, τοποθέτηση. Χρειάζεται μεγαλύτερη, να δώσει κανείς μεγαλύτερο βάρος και στα επιμέρους στοιχεία. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, πρέπει να διαμορφωθούν πολιτικές και είναι πρόσταγμα των νέων. Όταν τους ρωτήσαμε ποια θεωρούν ότι είναι η απειλή για το μέλλον στη χώρα, ενώ στο γενικό πληθυσμό η νούμερο ένα απειλή θεωρείται το δημογραφικό, όταν η ερώτηση, οι νέοι 17-24 και 25-39, αυτά τα δύο ηλικιακά γκρουπ, προτάσουν ως μεγαλύτερη απειλή τις οικονομικές δυσκολίες, την οικονομική δυσπραγία, την δυνατότητα, ας πούμε, ανέβρεσης εργασίας, και φυσικά προτιμούν μία δουλειά με εργασιακή σταθερότητα, να μην υπάρχει ανασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι είναι οι γενιές που ζήσανε από την αρχή την χρηματοπιστωτική κρίση, ζήσανε το μεταναστευτικό, ζήσανε την πανδημία, ζήσανε την ανασφάλεια του πολέμου με όποιες οικονομικές επιπλέον συνέπειες μπορεί να έχει. Οπότε το να δηλώνουν ότι και να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της οικονομικής κατάστασης της χώρας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λογικό. Πάντως υπάρχει και ένα υψηλό ποσοστό και σε ηλικίες που φαίνεται ότι βιώσανε την κρίση στη χώρα μας, και όταν τους ρωτήσατε είπανε και αυτοί περίπου ένα 30%, αν θυμάμαι καλώς, διορθώστε με, σε ηλικία από 49-50 και πάνω, λένε και εμείς αν βρίσκαμε κάτι θα φεύγαμε, θα πηγαίναμε για δουλειά στο εξωτερικό. Δηλαδή όσο πάει το πράγμα γίνεται και πιο δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει προσδοκία στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να αιμορραγούμε και να μην μπορούμε να πετυχαίνουμε στόχους ανάπτυξης και το ΑΕΠ μας να συρρυκνώνεται. Σκεφτείτε τώρα αυτά τα 8 δις που δαπανίσαμε για επιμόρφωση και κεφαλαιοποιούνται στο εξωτερικό κατά 40-50 δις στο τοπικό ΑΕΠ εκεί, πόσο θα συνέβαλε και στη μείωση του χρέους στη χώρα. Διότι το χρέος είναι ένα κλάσμα. Όσο ανεβαίνει το ΑΕΠ, πέφτει το χρέος. Και εδώ τι γίνεται τώρα, μειώνεται και το ΑΕΠ, χάνουμε και κόσμο και αυξάνεται και το χρέος. Αδιέξοδο δηλαδή. Υπάρχουν πολλά αδιέξοδα. Καλό φυσικά είναι να φωτίζουμε τη διέξοδο ίσως σε αυτό το τούνελ και το φως που ίσως μπορούμε να δούμε για να δίνουμε και την πιο αισιόδοξη διάσταση. Είναι πραγματικότητα ότι είδαμε κάποια σημάδια λίγο πριν την πανδημία ενός οικονομικού rebound, μιας οικονομικής ανάκαμψης. Ωστόσο, η πανδημία, και είχε καταγραφεί και από τις έρευνες της διανέωσης ότι υπήρχε ένα θετικό κλίμα, δηλώναμε ότι τα πράγματα κινούνται σε μια σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό ήρθε να ανατραπεί με την πανδημία και με όλες τις υγειονομικές και οικονομικές φυσικά επιπτώσεις. Κυρία Μακαντάση, πανδημία είχαμε όμως και στη Γερμανία, πανδημία είχαμε και στη Γαλλία. Παντού είχαμε πανδημία στην Ευρώπη. Παντού είχαμε περιοριστικά μέτρα, αλλά παρόλα αυτά φύγανε πάλι οι νέοι μας προς τα εκεί. Γιατί η χώρα ίσως δεν έχει επιλέξει να καλύψει και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής τεχνολογίας, υψηλής γνώσης, εξειδίκευσης. Γιατρούς χάσαμε, δεν έχουμε γιατρούς, φύγανε έξω. Ένας γιατρός στην Ελλάδα με το ζόρι να πάρει 1.500 ευρώ και λένε ότι θα ξαναδώσει εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ, αν είσαι και επίκρουση. Είναι αυτά τα γνωστά τα οποία ακούγονται και το τελευταίο διάστημα. Και στο εξωτερικό έχει τις διπλάσιες αμοιβές τριπλάσιες. Δεν κάθεται. Βέβαια να πούμε, κύριε Καρυπίδη, ότι είχαμε και μία υπερπροσφορά γιατρών. Είναι λογικό ότι όλοι αυτοί που βγαίνουν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα να μην μπορούν να απασχοληθούν. Είναι μία άλλη μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με τα όρια που πρέπει να υπάρχουν στις σχολές, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που αποφυτούν από τις σχολές να έχουν τη δυνατότητα εξέβρεσης εργασίας στη χώρα. Για να βρουν εργασία πρέπει τα νοσοκομεία μας να ανοίξουν θέσεις. Έχουν θέσεις, δεν πάνε να καλυφθούν. Δεν έχουν ειδικότητες που χρειαζόμαστε γιατί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αναισθησιολόγους, τα ζήσαμε στην πανδημία. Εντατικολόγους, πνευμονολόγους, δεν είχαμε, δεν έχουμε. Υπάρχει ένα mismatch μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σίγουρα εργασίας. Είναι το θέμα που λέτε τώρα για τις ειδικότητες. Προφανώς κάποιες ειδικότητες, ας πούμε οι επιδημιολόγοι, μέχρι πρόσφατα πριν την πανδημία δεν ήταν σε τόσο μεγάλη ζήτηση. Προφανώς οι νέες συνθήκες και υπάρχει ένα lag, μια υστέρηση, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες εσπεσμένες ανάγκες που δημιουργούνται.
Νομίζω βέβαια ότι έχει και ένα ενδιαφέρον να δει κανείς πώς βλέπουν οι νέοι, ποια θεωρούν, ας πούμε, ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Τους ρωτήσαμε ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και φυσικά και πόσο συμμετέχουν. Γιατί μιλήσατε για πολιτικές, κύριε Καρεπίδη, δηλαδή πόσο οι νέοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαμόρφωση των πολιτικών ή αισθάνονται ότι συμμετέχουν, δηλαδή πόσο ενεργοί είναι στα κοινά. Και έχει αποτυπωθεί διαχρονικά από όλες τις έρευνες της διανέωσης ότι δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα στα κοινά και η εμπλοκή τους αφορά κυρίως την προσέλευση στις κάλπες και το ενδιαφέρον τους είναι χαμηλότερο σε σχέση, ας πούμε, με αυτό που παρατηρείται σε μεγαλύτερες ηλικίες για την πολιτική. Αλλά επίσης βλέπουμε και κάποια πολύ υψηλά ποσοστά, 8 στους 10 νέους ηλικίας 17-24 και 25-39, λένε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για αυτά που σκέφτονται άνθρωποι όπως αυτοί, συμφωνούν με αυτή δηλαδή την πρόταση, και επιπλέον η πλειοψηφία λένε ότι οι απλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα της χώρας μας καλύτερα από τους πολιτικούς. Ίσως εδώ, θα έλεγα, κύριε Καρυπίδη, και αυτό είναι ενδιαφέρον, πρόκειται για μια ένδειξη αποξένωσης και ενός ελλείμματος που αισθάνονται αντιπροσώπευσης στο πολιτικό σύστημα. Ίσως να είναι και επακόλουθο όλων αυτών των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων, ας πούμε, των τελευταίων 13 χρόνων. Αν και η υποχώρηση, νομίζω, της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης συνολικά στην πολιτική είχε αρχίσει να παρατηρείται από αντίστοιχες έρευνες ήδη από τα μέσα του 2000. Οπότε νομίζω ότι και αυτό, το πόσο αισθάνονται ότι αντιπροσωπεύονται από τους πολιτικούς που είναι οι υπεύθυνοι για να παίρνουν τις αποφάσεις και να προτείνουν πολιτικές και να τις εφαρμόζουν, νομίζω αυτή η αναντιστοιχία που υπάρχει είναι ενδεικτική. Ναι. Θα έλεγε κανείς και της κατάστασης. Υπάρχει θέμα μεγάλο. Επίσης, έχουμε και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά, μου επιτρέπετε, κύριε Καρυπίδη, κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα. Έχουμε δηλαδή χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το δείχνουν αυτό διαχρονικά οι έρευνες, αλλά δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη και γενικά στον πληθυσμό, αλλά και ειδικότερα στους νέους, δεν είναι η εμπιστοσύνη μόνο απέναντι στους θεσμούς, αλλά είναι και η εμπιστοσύνη απέναντι στον συνάνθρωπο. Ειδικά μόνο το 10,1 των πολιτών δηλώνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Δηλαδή 9 στους 10 δεν εμπιστευόμαστε όχι μόνο το κράτος και τους θεσμούς, αλλά δεν εμπιστευόμαστε τον συνάνθρωπο, τον συμπολίτη μας. Είναι συγκλονιστική η έρευνα, την οποία βέβαια την έχουμε δει και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Για να βάλω λίγο στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από το ΦΛΑΣ, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δήμητρα τη Μακρή από τη Θεσσαλονίκη και το Δίον και τον Νίκο τον Σπιτσέρη από το Σέντερ, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινάω με τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Μας είπατε, κυρία Μακαντάση, τους αριθμούς των Ελλήνων πολιτών που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια προς το εξωτερικό. Από όλους αυτούς υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το πόσοι έχουν γυρίσει και το αν θέλουν, αν τους ενδιαφέρει να γυρίσουν πίσω. Κυρία Μακρή, σας ήταν πολύ σωστή η ερώτησή σας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός αυτών που έχουν επιστρέψει πίσω. Ωστόσο, σε μεγάλη έρευνα που έχει κάνει η διανέρωση σε συνεργασία με το ΣΥΣΟΚ της Οξφόρδης για την ελληνική διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί όπως προείπα, οι περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν κατευθύνθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία. Οι περισσότεροι στην ερώτηση αν θα επέστρεφαν και υπό ποιους όρους θα επέστρεφαν, το νούμερο ένα πρόβλημα που έβαλαν μπροστά για την επιστροφή τους ήταν το ζήτημα της αναξιοκρατίας που υπάρχει στη χώρα. Δεν το σχολιάζουμε. Είναι και επίκαιρο, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε. Λοιπόν, πάω στον Νίκο τον Σπιτσέρη. Νίκο. Εγώ θα ήθελα το εξής, αν υπάρχει το στοιχείο, λέμε ότι ουσιαστικά αυτό εντοπίζεται κυρίως από το 2008 και μετά, με την εμφάνιση αυτής της μεγάλης κρίσης που ακόμα ταλανίζει τη χώρα. Από το 2008 μέχρι σήμερα υπήρξαν διακυμάνσεις για κάποιες χρονικές περιόδους σε αυτή την τάση. Αναφερθήκατε ότι κάποια στιγμή
άρχισε να βελτιώνεται το κλίμα, αλλά επιδεινώθηκε πάλι λόγω πανδημίας. Μπορείτε να μας το ορίσετε κάπως χρονικά? Ναι, αυτό, κύριε Σπιτσέρη, ήταν λίγο πριν την έλευση της πανδημίας, που όλα τα οικονομικά μεγέθη, αυτά που λέμε τα αντικειμενικά εκεί οικονομικά 2018-2019. Μεγέθη, ήταν 2019 προς 2020 αρχές, το τελευταίο εξάμηνο του 19, με αρχές του 2020, όπου όλα τα αντικειμενικά στοιχεία από το ΑΕΠ, από τον δείκτη οικονομικού κλίματος στη χώρα, από την ανεργία, όλοι αυτοί οι αντικειμενικοί δείκτες δείχνανε βελτίωση, αλλά επιπλέον και οι υποκειμενικοί δείκτες, δηλαδή το πώς προσλαμβάνει ο καθένας και η καθεμία από μας την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Υπήρχε, θα έλεγε κανείς, μία αισιοδοξία και μία θετική διάθεση σε σχέση με ό,τι καταγράφουμε μετά, όπου επικυρίαρχα συναισθήματα είναι η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν έχουμε εναλλαγές των κυβερνήσεων. Υπάρχει πάντα ένα εξάμηνο αισιοδοξίας, προσδοκίας, έτσι, επειδή είναι καινοποίη η εντολή των πολιτών. Αλλά ήταν και μια περίοδος που φαινόταν ότι διορθώνει και η οικονομία, όχι μόνο στη χώρα, και ήταν και καλύτερη και η ρυθμή και εδώ, αλλά βέβαια και στην Ευρώπη. Πάω στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Ναι, δεν έχω ερώτηση. Με καλύψατε. Μόνο ένα στοιχείο που μου έκανε εντύπωση από τις έρευνες σας και δείχνει ότι οι νέοι προτιμούν μία σίγουρη δουλειά, ίσως στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με χαμηλότερες προοπτικές ανέλυξης και μισθολογικής και κλιματικής και κλίμακος στην δουλειά, στην θέση εργασίας, παρά το να αναζητήσουν μία επιχειρηματική δράση ή μία εργασία με μεγαλύτερο ρίσκο και περισσότερες προοπτικές. Αυτό ίσως δείχνει ότι και οι νέοι έχουν αντιληφθεί ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι ένα ναρκοπέδιο. Κύριε Χριστόδουλε, αυτή ήταν πολύ σωστή παρατήρηση και είδαμε ότι διαχρονικά από το 2015 που κάνουμε τη συγκεκριμένη ερώτηση σε αυτή τη μεγάλη έρευνα, τη δημοσκοπική που κάνει η διανέωση το τι πιστεύουν οι Έλληνες και χαρτογραφεί τις αξίες και τις αντιλήψεις των Ελλήνων γύρω από διάφορα θέματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νέοι και το ποσοστό αυτό αυξάνεται, επιζητούν μία θέση στο δημόσιο, η οποία έχει, όπως γνωρίζουμε, τα χαρακτηριστικά της εργασιακής ασφάλειας και της σταθερότητας, έναντι μιας θέσης με υψηλότερο μισθό, με προοπτικές ανέλυξης, αλλά και σταθερότητα. Και ευθυγραμμίζονται εδώ, να πω, κύριε Χριστόδουλε, οι νέοι, η άποψη των νέων, με την επικρατούσα άποψη και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Σας ενόχλησε κάποιο κόμμα, κάποιος φορέας για αυτή σας την έρευνα, αυτές που κάνετε διαχρονικά, να τους δώσετε τα στοιχεία και να ανταλλάξετε απόψεις? Κύριε Καρυπίδη, η αλήθεια είναι μία έρευνα που έχει μεγάλη, θα έλεγε κανείς, ορατότητα και το βλέπουμε από τις επισκέψεις στο site και από την αναπαραγωγή στα μέσα. Ειδικότερα δε και για τους νέους, νομίζω ότι απασχολεί το ζήτημα των νέων και της χαρτογράφησής τους, απασχολεί το δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα όπως και γενικότερα τον δυτικό κόσμο, γιατί το να δούμε τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους, τα προβλήματά τους, πώς αυτά ιεραρχούνται. Νομίζω ότι είναι πάντα στις πρώτες θέσεις της πολιτικής ατζέντας και άλλωστε και δεδομένου ότι, όπως είπαμε, όλες αυτές οι αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των νέων και οι πολιτικοί θέλουν να ακούνε και να βλέπουν αυτά τα στοιχεία, ώστε να διαμορφώνουν, να κάνουν αυτό που λέμε evidence-based προτάσεις πολιτικής. Ωραία. Άρα, να φύγουμε από τις διαπιστώσεις και να αναμένουμε ότι θα υπάρξει εφαρμοσμένη πλέον πολιτική για να αλλάξουμε κάτι από αυτούς τους δείκτες που εσείς καταγράψατε με την έρευνα. Να είστε καλά, κύριε Μακαντάζη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ.